Εν όψει των εκλογών του Μάη, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όσοι δηλαδή και όλοι που κυβέρνησαν τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, όλοι όσοι κορόιδεψαν, εξαπάτησαν το λαό, τάζοντάς τους ψεύτικες ελπίδες, όλοι όσοι μαζί ψήφισαν μνημόνια, όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν στην αντιλαϊκή σκυταλοδρομία στήριξη των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομήλων και τσάκισαν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τις κατακτήσεις χρόνων του εργατικού λαϊκού κινήματος, όλοι αυτοί θα κονταροχτυπηθούν αυτή τη βδομάδα για το ποιος νοιάζεται περισσότερο τα θύματα της δικιάς τους πολιτικής. Πιανού οι ασπιρίνες, πιανού το να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω Λάδι, είναι καλύτερο. Η κυβέρνηση προαναγγέλει μέτρα για την ανακούφιση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε τη μείωση του αφορολόγητου και καταθέτει πρόταση νόμου για την μη εφαρμογή της. Λένε ψέματα και οι μεν και οι δε. Κρύβουν ότι υπάρχουν αντιλαϊκές δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όπως αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο Eurogroup. Κρύβουν ότι η εφαρμογή των αντιλαϊκών δεσμεύσεων είναι ήδη εδώ. Τα δε μέτρα για τις 120 δόσεις για τους μικρούς επαγγελματίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αποτελούν ουσιαστικά μέτρα εισπρακτικά. Στόχο έχουν να πάει ο λαός στο ταμείο για να πληρώσει. Ενώ από τη στιγμή που διατηρείται όλο το φοροπηκτικό αντιλαϊκό πλαίσιο και αυτά τα μέτρα στο τέλος θα είναι δώρα άδωρα. Εξάλλου και αυτά τα μέτρα παίρνονται κάτω από την πίεση του εργατικού λαϊκού κινήματος και των διεκδικήσεών του. Χωρίς αυτό, χωρίς το εργατικό λαϊκό κίνημα στο οποίο πρωτοστατούν οι κομμουνιστές, δεν θα έπαιρναν ούτε αυτά. Το σενάριο εξάλλου λέει ότι ο λαός πρέπει να υπομένει θυσίες χωρίς τέλος, να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι, να θεωρεί περασμένα ξεχασμένα όλα όσα έχασε, μήπως κάπου και κάποτε, όταν τα δημοσιονομικά μεγέθη το επιτρέψουν, ελέησουνε οι αστικές κυβερνήσεις να του πετάξουν κανένα ψίχουλο από το φαγωγότη των κερδών που στείλουν την ίδια ώρα που απανοτά νομοσχέδια, φοροαπαλλαγές, προνόμια, ιδιωτικοποιήσεις παρέχονται στο κεφάλαιο και την ίδια ώρα που ενισχύεται όλο το αντεργατικό πλωστάσιο. Οι δυο γάιδαροι δηλαδή ετοιμάζονται να μαλώσουν στον ξένο αχυρώνα της φορολιστίας και των περικοπών, διασταυρώνοντας τάχα τα ξύφη τους για το ποια τσέπη θα κλέψουν, από ποια τσέπη θα κλέψουν το λαό για να βρεθούν τα υπερπλεονάσματα για τη στήριξη του κεφαλαίου. Αλήθεια, άμα τους μοιάζει τόσο η ανακούφιση του λαού, η αποκατάσταση των αδικιών, γιατί απέρριψαν ομόφωνα όλοι τους και επανειλημμένα τις προτάσεις του ΚΚΕ για στήριξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, για διαγραφή χρεών, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την κατάργηση φόρων, για τη μη κατάργηση του αφορολόγητου. Ο διαγωνισμός της υποκρισίας που στείλουν πάει χέρι-χέρι με το διαγωνισμό των αποπροσανατολιστικών καυγάδων. Την ίδια δηλαδή στιγμή που μέχρι πριν δύο εβδομάδες μαζί ψήφιζαν βασικά νομοσχέδια που στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, την ίδια ώρα που μαζί δίνουν όρκους πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο αντεργατικό αντιλαϊκό πλαίσιο της, τη στιγμή που έχουν κορώνα στο κεφάλι τους την περίφημη δημοσιονομική σταθερότητα, τη στιγμή που συμφωνούν στα βασικά και στρατηγικά, ετοιμάζονται να στήσουν ένα σοου αντιπαράθεσης με αφορμή τις απαράδεκτες δηλώσεις Πολάκη και την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας και την αντίστοιχη μετατροπή αυτής της πρότασης σε πρόταση εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση. Η σκανδαλολογία που ήδη ετοιμάζεται να γνωρίσει νέες δόξες με τις εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης, οι λασπουμαχίες για το ποιος είναι ο λιγότερος βρώμικος
και ποιος έχει περισσότερους υποψήφιους από την ελίτ των επιχειρηματικών ομήλων στα ψηφοδέλτια του και πάει λέγοντας. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, δεν πρέπει να τσιμπήσουν αυτό το στημένο διπολικό παιχνίδι. Ο λαός που έχει δει ξανά και ξανά την άθλια αυτή παράσταση, όσο και το γνωστό αντιλαϊκό της φινάλε, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να κάψει όλα αυτά τα αντιλαϊκά σενάρια. Αντί για το ρόλο του θεατή, των αντιλαϊκών μέτρων χωρίς τέλος, ρόλο που το επιφυλάσσουν όλα τα αστικά κόμματα, μπορεί να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Πρωταγωνιστής του αγώνα για σύγχρονες ανάγκες του, ενισχύοντας το ΚΚΕ παντού και στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Μπροστά στο λαό, στις κάλπες του Μάη, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, θέτουν τα δικά τους διλήμματα. Διλήμματα που είναι όμως ξένα και ψεύτικα για το λαό και τους εργαζόμενους. Αλήθεια, πρέπει να είναι δίλημα για τον λαό αν θα συνεχίσει να τους ξεπατώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αληθινό δίλημα αυτό που προβάλλει η κυβέρνηση το πρόοδο στη συντήρηση, τη στιγμή που η πρόοδο στην οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση είναι βαθιά βγαλμένη μέσα από το σημερινό σάπιο αντιλαϊκό συντηρητικό πλαίσιο? Είναι πραγματικό μέτωπο στο συντηρητισμό με όλους αυτούς που ψήφισαν μνημόνια? Είναι αντίπαλο δέος στην ακροδεξιά αυτοί που στηρίζουν το σύστημα που τη γεννά και τη τρέφει? Είναι πραγματικά δίλημα για το λαό να επιλέξει το ποιο θα είναι το μικρότερο κακό? Είναι πραγματικό δίλημα για το αν πρέπει στην τρίτη θέση να έρθει μια πολιτική δύναμη όπως το ΚΙΝΑΛ που θα παζαρέψει αυτή τη θέση για τη στήριξή του στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε αυτή είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Κάθε δίλημα λοιπόν που θέτουν στο λαό είναι ακόμα μια παγίδα για τον εκλογισμό του, για τον αποπροσανατολισμό του, για να μην σηκώσει το κεφάλι από τη στήριξη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί αντεπιθέσει λαέ. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα δοθεί προοδευτική απάντηση ή αν θα παλινορθωθεί η δεξιά και το παλιό πολιτικό σύστημα, ο οποίος όμως μέχρι πριν από λίγους μήνες συνεργάζονταν με ένα ακροδεξιό μόρφωμα, ενώ είχε εντάξει στην κυβέρνηση και τα ψηφοδέλτια του ένα σωρό πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας ότι πιο παλιό και σάπιο έχει βγάλει αυτό το πολιτικό σύστημα. Λένε τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Κρίνεται το αν θα προχωρήσουν τα θετικά μέτρα για τις ανάγκες των πολλών ή αν θα επιστρέψει λιτότητα η πολιτική για τους λίγους. Αυτά τα λένε λίγες μέρες μετά την υπερψήφιση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή νέων φοροαπαλλαγών για επιχειρηματικά κέρδη, της εθελοντικής φορολογίας για τους εφοπλιστές και μάλιστα μειωμένης, των ποναμάδων εκατομμυρίων στους φαρμακοβιομήχανους. Λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ υποψήφιοι ευρωβουλευτές, κρίνεται το αν θα σώσουμε την Ευρώπη, αν θα φράξουμε τον δρόμο στην άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Με κάποιους όμως από αυτούς τους ακροδεξιούς ψαρεύουνε ψηφαλάκια. Ακόμα και από το ακροδεξιό ακροατήριο, κάνοντας κοινές εμφανίσεις και ανταλλάζοντας φιλοφρονήσεις με δηλωμένους φασίστες, όπως είναι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος. Τη διάσωση, την περίφημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κινδύνους που την απειλούν, προπαγανδίζει και η Νέα Δημοκρατία, στείνοντας τα δικά της δόκανα για να εγκλωβιστεί ο απογοητευμένος λαός. Λαϊκισμός ή συγκροτημένος πολιτικός λόγος, ευκαιρίες για τους πολλούς ή ρουσφέτια για τους λίγους. Τα λένε αυτά τα στελέχη της σε μια προσπάθεια να συντηρήσουν τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές με το ΣΥΡΙΖΑ, μην μπορώντας ακόμα και στις διατυπώσεις να διαχωριστούν μαζί τους. Διλήμματα όπως τα παραπάνω, επιλεγμένα από τα κόμματα που τα τελευταία χρόνια και μαζί και χώρια έχουν υλοποιήσει μια βάρβαρη πολιτική, καταραίουν μπροστά στην ίδια τους τη στάση, ειδικά σε ζητήματα κομικά για το κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστική
πριν από λίγες ημέρες, γεγονός που αποτυπώνει και τη βαθιά συμφωνία όλων τους προοδευτικών, συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών, νεοφιλελεύθερων ευρωσκεπτικιστών στις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαλύουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η τεράστια πλειοψηφία ψηφισμάτων και οδηγιών του Ευρωκοινοβουλίου στηρίχθηκε από όλους τους βαθμούς παραπάνω, οι οποίοι υποτίθεται ότι στην Ελλάδα μάχονται από διαφορετικά χαρακόμματα. Αυτό βγάζει στην επιφάνεια και το μόνο πραγματικό δίλημα για τους εργαζόμενους. Υποταγή σε αυτή την πολιτική και εφαρμογή του, και επιλογή του εφαρμοστή της ή σύγκρουση ενίσχυση του πόλου που αντιπαλεύει με προοπτική την ανατροπή της.